Το λόγο έχει η ρωτώσα βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αγαπητή κυρία Ευαγγελία Μανατίδου Πασχαλίδου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, να σας θυμίσω ότι την ίδια ερώτηση, ως απλή ερώτηση, την κατέθεσα 16 Τρίτου του 2010 και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν μου απάντησε, γι' αυτό την επανέφερα ως επίκαιρη ερώτηση. Θέλω να σας πω ότι οι βιοκαλλιεργητές δεν έχουν κανένα πρόβλημα στους διασταυρωτικούς ελέγχους. Όμως εδώ τίθεται ένα σοβαρότατο ζήτημα. Τα γεωπεριβαλλοντικά προγράμματα δεν στοχεύουν μόνο στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων απειλαγμένων από διάφορα χημικά όπως είναι φυτοφάρμακα λοιπάσματα, αλλά και στην ελαχιστοποίηση επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα παραπάνω χημικά. Έτσι, οι πυρόπληκτες περιοχές και όσοι ασχολήθηκαν με την βιολογική γεωργία, και μιλάμε για δενδρώδεις καλλιέργειες, οι οποίες δεν είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, μπήκανε στην αντιστάθμιση της ζημιάς, δηλαδή στα ΨΕΑ, και βεβαίως επειδή κανένας μα κανένας δεν ενημέρωσε για όλα αυτά εσείς που αναφέρατε, δεν ενημέρωσε τους παραγωγούς κατά το χρόνο υποβολής της αίτησή τους στα ΨΕΑ ότι η ενδεχόμενη λήψη κρατικής ενίσχυσης είναι ασύμβατη με τις επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και συνεπάγεται την απένταξη του καλλιεργητή από το εν λόγω πρόγραμμα. Πόσο μάλλον που η εν λόγω οδηγία επιφυλάσσει ισοπεδωτική αντιμετώπιση σε όλους τους πυρόπληκτους βιοκαλλιεργητές αναξάρτητα από το είδος και το ποσοστό της ζημιάς ή το ύψος του ποσού που έλαβαν. Άλλωστε, οι δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές ουδέποτε απέκρυψαν στοιχεία και αποδέχονται, όπως είπα πιο μπροστά, τους ελέγχους, σύμφωνα και με τη δήλωση την οποία έχουν υπογράψει κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης με τις τοπικές διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης. Θέλω να πω ότι επειδή αναφερθήκατε στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακριβώς αυτό που αναφέρει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει, η ερώτηση, αν σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα είναι ασύμβατα με τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση από ζημιογόνο γεγονότα όπως οι πυρκαγιές, σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει καμία διάταξη στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να προβλέπει τέτοιου είδους ασυμβατότητα. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού 1974-2006, τα κράτη-μέλη δύναται να κάνουν δεκτές σοβαρές φυσικές καταστροφές όπως οι πυρκαγιές ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις και να παρετούνται συνεπακολούθως από την αίτηση επιστροφής εν λόγω ή εν μέρη της ενίσχυσης, παραδείγματος χάρη γεωργοπεριβαλλοντικής ενίσχυσης που έλαβε ο δικαιούχος. Αυτά απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αναφέρεται πουθενά για το αυτό που είπατε εσείς για το ίδιο χρόνο της πυρκαγιάς, για το 2007. Όμως εδώ έχουμε βιοκαλλιεργητές, έχουμε ανθρώπους που συνεχίζουν την βιολογική γεωργία, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν στο περιβάλλον, όχι μόνο στη φυτική παραγωγή, και τους έχουμε και απλήρωτους, τους έχετε απλήρωτους από το 2008 και συνεχίζουν να είναι σε ένα καθεστώς ομοιρίας και αυτή τη στιγμή καλούνται να δώσουν πίσω χρήματα των ενισχύσεων τα οποία μας συνεχίζουν την παραγωγή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί το Υπουργείο. Άρα θα πρέπει το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 1503 του 1996 της 2012 του 2009 να αποσυρθεί και να επαναπροσδιοριστεί, να αποσαφινιστεί προς τις διευθύνσεις γεωργίας ακριβώς τι εννοείται και ότι δεν υπάρχει ασυμβατότητα σε αυτά που ανέφερα παραπάνω. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνετε άμεσα για να συνεχίσουν οι βιολογικές δενδρώδεις καλλιέργειες την παραγωγή τους. Ευχαριστώ.